αλλαγή σκυτάλη σε πρόσωπα και αναδιαμόρφωση σχημάτων διοικητικών συμβουλίων. Κατόπιν παρετήσεων, είχαμε σε διάφορες εταιρείες, φορείς και οργανισμούς κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι λοιπόν, μετά την παρέτηση του Φιλότα Ταλίδη από πρόεδρο της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, ορίστηκε ο Απόστολος Τσιότσικης από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Μετά από αρκετό καιρό έρχεται η παρέτησή μου από πρόεδρο της Εταιρείας Τουρισμού. Είναι ουσιαστικά μια αντικατάσταση, γιατί όπως έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι δυνατόν το ίδιο άτομο και να κατέχει δύο θέσεις στην περιφέρεια, δηλαδή να είναι και πρόεδρος της Εταιρείας Τουρισμού και αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής συνοχής. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτονόητα γίνονται αποδεκτές οι παρατηρήσεις των δύο συναδέλφων. Από πλευράς της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς προτείνεται για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Τουρισμού ο κύριος Αποστόλης Τζότσης. Από πλευράς Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας στη θέση του κυρίου Ευαγγέλου ο κύριος Νίκος Γιώσκος, ο οποίος ως τώρα ήταν αναπληρωματικό μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Τουρισμού, και στη θέση του ως αναπληρωματικό προτείνεται ο κύριος Γιάννης Κιωσές, και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο προτείνεται ως πρόεδρος της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας ο κύριος Αποστόλης Τζότσης, αντικαθιστώντας τον νέο τώρα πρόεδρο, τον κύριο Φιλότα Ταλίδη. Αποχωρώ μετά από δύο χρόνια στο τιμόνι, ας το πούμε έτσι, της Εταιρείας Τουρισμού, όπου θεωρώ ότι ήταν δύο χρόνια πολύ επικοδομητικά. Θέσαμε τις βάσεις, ουσιαστικά μπορέσαμε και να συστήσαμε την Εταιρεία Τουρισμού. Μπήκαν κάποιες βάσεις και έχουν αρχίσει και υλοποιούνται κάποιες δράσεις, οι οποίες ακόμα δεν είναι παρουσιάσιμες. Χρειάζονται λίγο ακόμα καιρό για να ολοκληρωθούν. Θεωρώ ότι το αργότερο, μέσα στο φθινόπωρο, θα μπορέσουν να ανακοινωθούν αυτές οι δράσεις, οι οποίες θεωρώ ότι θα δώσουν καινούργιο πνοή και νέο αέρα στην λειτουργία της Εταιρείας Τουρισμού. Επίσης, στη θέση του παραιτηθέντος Γιώργους Βόλη, από τακτικό μέλος της ΑΝΚΟ ΑΕ, ορίστηκε ο Στέφανος Τοπαλίδης. Παράλληλα, στη θέση του Αθανάσιου Κοσματόπουλου, από πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ΚΑΜΕΑ, ορίστηκε ο Λάζαρος Γκερεκτές. Ενώ στη θέση του Γεωργίου Παπαδόπουλου, από τακτικό μέλος του Κέντρου Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, ορίστηκε νέο μέλος ο Παναγιώτης Πλακεντάς.